είπε να σας μιλήσω κοινωνικά και όχι πολιτικά. Εγώ δεν ξέρω τι πάνε αυτό, γιατί εγώ πάντα πολιτικά μιλάω. Που σημαίνει ότι ο Τζικός σας εκπροσώπησε το κοινωνικό μέρος, ενδεχομένως και ο Γρηγοριάδης το ίδιο. Εγώ καλώς ή κακώς θα μιλήσω πολιτικά. Και το πολιτικά σημαίνει τι? Σημαίνει στην πραγματικότητα ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές την Κυριακή για την ανάδειξη του τέταρτου πολιτιακού παράγοντα της χώρας. Μετά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής, ο τέταρτος πολιτιακός παράγων είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό γιατί επειδή η υπεποίθησή μας είναι ότι η χώρα δεν βαδίζει καλά, ότι στην πραγματικότητα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει φανεί σε διάφορα σημεία ότι δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα, ξεκινώντας από την υψηλή φορολογία, αλλά εγώ δεν λέω μόνο τα οικονομικά, έχετε ακούσει τις δηλώσεις του Φίλη, παραδείγματος χάρη για τη γενοκτονία του Ποντίου. Έχετε επίσης ακούσει τον τρόπο που στέκονται σήμερα απέναντι στα ζητήματα της υγείας. Σήμερα περνάνε διατάξεις με τις οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία. Έχετε ακούσει τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται τώρα για το σύμφωνο για τα ομόφυλα ζευγάρια και το τι σημαίνει αυτό για την οικογένεια και το πόσο τελευταία ανάλυση τοποθετούνται ακόμα και οι υποψήφοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα αυτό. Και οφείλω να πω εδώ ότι εγώ στηρίζω τον Τζικώστα. Γιατί έχει πάρει μια πολύ καθαρή θέση σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν το στηρίζω γιατί είναι καλό και νέο παιδί. Νέα παιδιά μπορεί να υπάρχουν πολλά. Αλλά το συγκεκριμένο νέο παιδί, ο συγκεκριμένος νέος πολιτικός, έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και νέες κατευθύνσεις. Είπε πρώτον ότι θα ανανεώσει ριζικά το κόμμα. Η ριζοσπαστική ανανέωση του κόμματος αποτελεί βασική προϋπόθεση της επανεκκίνησής του. Δεν πρόκειται να επιτύχουμε μια καινούργια σχέση με την κοινωνία. Από το 2004, ημερομηνία εκλογής του Κώστα Καραμαλή ως Πρωθυπουργού, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν άκουσα το νούμερο. 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Δεν γίνεται, η σχέση αυτή πρέπει να ανακτηθεί. Κάπου πήγανε. Πήγανε σπίτια τους, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγανε στη Χρυσή Αυγή, πήγανε στο ΣΑΝΕΛ, κάπου έχουν πάει όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι. Πρέπει να χτιστεί μια καινούργια σχέση. Πώς θα χτιστεί? Θα χτιστεί μοναχά να παρασυγκροτηθεί το κόμμα. Και ο άνθρωπος που είναι σήμερα δεσμευμένος σε αυτή την κατεύθυνση είναι ο Απόστολος Τζικώστας. Αυτός είναι ο οποίος λέει ότι εμένα προτεραιότητά μου είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω. Θέλω να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Θα μου πείτε, εξελέγει κυρίαρχα από τον ελληνικό λαό πριν από 2 μήνες. Δεν ξέρω. Σεβαστή η ετοιμιγόρια. Εγώ όμως εξακολουθώ να θέλω να φύγει. Και εξακολουθώ να θέλω να φύγει γιατί λέω ότι είναι μια καταστροφική κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση που επειδή τύχηκε στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, σήμερα μια έχει σταματήσει να κάνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Περνάει πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα. Πιστεύατε εσείς ότι θα μπορούσε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φέρει κόκκινα δάνεια, δηλαδή να παίρνει τα δάνεια του κόσμου, μια ξένη εταιρεία και να πηγαίνει να επισπεύδει πληστηριασμούς στα σπίτια του αυτή η ξένη εταιρεία ή σε εταιρείες? Πιστεύατε ποτέ ότι θα ανοίγαμε ποτέ η Νέα Δημοκρατία ζήτημα για περαιτέρω μείωση των συντάξεων μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει? Το είχαμε αποκρούσει 4 φορές. Το κάνουνε τώρα. Τα δάνεια τα ψηφίσαν. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτή η κυβέρνηση για μια σειρά από λόγους, οικονομικούς, αλλά και όχι μόνο οικονομικούς, και γιατί είπανε για την γενοκτονία, και γιατί στέκονται έτσι όπως στέκονται απέναντι στην τρομοκρατία, πάνε και διαπραγματεύονται με τους τρομοκράτες ευνοϊκές διατάξεις για να τους βγάζουν έξω. Και για τον τρόπο που στέκονται απέναντι στη δημόσια τάξη, αυτή είναι μια κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Και θέλω έναν αρχηγό που να μπορεί να νικήσει τον Τσίπρα. Δεν θέλω έναν μεταβατικό αρχηγό που να ζεσταίνει την καρέκλα για να έρθουν κάποια καινούργια τζάκια, δεν ξέρω πού, ή παλιά τζάκια, για να έρθουν οι γόνοι και οι γονεί και τα ξαδέρφια και τα πρωτοξάδερφα και τα δευτεροξάδερφα να αντικαταστήσουν, αλλά μέχρι τότε κρατάμε την καρέκλα ζεστή. Δεν θέλω κάποιον ο οποίος να απευθύνεται στην άρχουσα τάξη και μόνο. Θέλω την παράταξή μου λαϊκή, τη θέλω να είμαι κομμάτι του κόσμου. Άρα λοιπόν, θέλω μια λαϊκή παράταξη.
δεν αποκοπεί η παράταξη αυτή από τον φτωχό κόσμο. Η δεξιά στην Ελλάδα ήταν πάντα η φτωχολογιά. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Οι πλούσιοι κυρίως είχαν την παράταξη του κέντρου στην οποία είχαν αναφορά. Έτσι. Αυτή ήταν η παράταξή τους. Ιστορικά, η παράταξη η δικιά μας, η παράταξη δεξιάς, ήταν η παράταξη των λαϊκών ανθρώπων. Το Λαϊκό Κόμμα. Εντάξει. Τρίτο, δεν θέλω μία υποψηφιότητα η οποία να μου βάζει μόνο ιδεολογικά χαρακτηριστικά χωρίς να ενδιαφέρεται για το αν μπορούμε να κερδίσουμε. Γιατί θέλω να μπορούμε να κερδίσουμε. Ωραία. Ιδεολογικά, εγώ τα πιστεύω πάρα πολύ. Ναι. Αλλά πρέπει να μπορώ να τα κάνω πράξη. Όχι μόνο να τα έχω στη σφαίρα της θεωρίας. Άρα λοιπόν, όταν βάλω αυτά τα κριτήρια, ποια είναι η υποψηφιότητα που το κάνει αυτό. Μόνο η υποψηφιότητα του Απόστολου το κάνει. Θέλω επίσης κάποιον που επιτέλους θα αναλάβει τη μάχη απέναντι σε όλες αυτές τις αντιλήψεις αριστεράς. Τις πρέπει να τις πολεμήσουν. Δεν γίνεται σήμερα να θέλει όποιος να κάνει μια επιχείρηση και αν μπορεί να την κάνει. Γιατί πρέπει να απολογηθεί σε κάποιον. Δεν γίνεται σε τελευταία ανάλυση να έχουμε ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο αν δεν στηριχτούμε στην επιχειρηματικότητα. Εγώ δεν λέω τις μεγάλες επενδύσεις. Επιχειρηματικότητα είναι το μπακάλικο που ανοίγει στο χωριό. Είναι επιχειρηματικότητα το μπακάλικο. Η ταβέρνα είναι επιχειρηματικότητα γιατί ανοίγει θέσεις δουλειάς. Η μικρή και μεγάλη δουλειά που θα βάλει κάνει ο άλλος με τα 10 χιλιάρικα, με τα 20 χιλιάρικα, με τα 30 χιλιάρικα το εισιτήριο μια ζωή στο γονιό του. Είναι δουλειά. Ναι, αλλά πρέπει να βάλει βέβαια τα κρατάει. Γιατί τώρα φοβάται, δεν βάζει τίποτα, φοβάται ότι θα τα χάσει. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει προοπτική, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, γιατί δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα και όλα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, επομένως θέλω κάποιον ο οποίος θα νικήσει όλα αυτά τα ιδεολογήματα που μας έχουν φορτωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Και θα αναλάβει να τα αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση, με πίστη στις ιδέες, παράταξη και στις αξίες της. Να αναλάβει αυτή τη μάχη. Και τέλος, για να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι. Δεν θέλω να βρεθώ αγκαλιά με μια κυβέρνηση του Τσίπρα. Δεν θέλω. Θέλω να πέσει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη. Δεν θέλω να ακούω για συνενέσεις. Συνενέσεις με ποιον. Ή αυτή είναι καταστροφική δύναμη και πρέπει να τους ρίξουμε. Ή είναι πολύ καλοί άνθρωποι και πρέπει να αγκαλιαστούμε μαζί τους. Αν είναι καλοί άνθρωποι, γιατί δεν τους αφήνουμε στην εξουσία. Αν τους αφήσουμε να κυβερνήσουν. Αν μην τους ενοχλούμε κιόλας. Βγαίνουν μια σειρά από επώνυμοι της αριστεράς. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος, πώς τη λένε την άλλη, η κυρία Έπους, όχι μωρέ, η δημοσιογράφος, η Ακρίτα, οι οποίοι λένε τι καλός είναι ο κύριος Μημαράκης. Μάλιστα. Η αριστερά έχει επιλέξει ποιον θέλει για αρχηγό της δεξιάς. Διαλέξαν αυτοί. Να διαλέξει τη δεξιά ποιον θέλει τώρα. Αφού διάλεξε αριστερά ποιον αρχηγό της δεξιάς θέλει, να διαλέξει τη δεξιά που είναι το αρχηγό της δεξιάς δίλη. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μας επιβάλλουν αυτοί ποιον θέλουν να έχουν αντιπαλό τους. Διαλέγουν και τον αντιπαλό τους, όχι μόνο τον πρόεδρο τους. Το έχουν φτιαγμένο όλο το έργο. Και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, εντάξει, φτάνουν όλα αυτά. Και το φτάνουν όλα αυτά σημαίνει ότι την Κυριακή το βράδυ, να το πω αλλιώς μην φτάσω την Κυριακή το βράδυ, την Κυριακή το πρωί πρέπει να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Πρέπει να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και την Κυριακή το βράδυ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι ο Απόστολος της 20. Είναι πάρα πολύ απλά.